Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτη ένταση συνεχίστηκαν και χθες, 23η νύχτα της πολεμικής σύραξης, οι βομβαρδισμοί στη Βόρεια Γάζα, τη στιγμή που υπάρχουν αναφορές για συγκέντρωση Ισραηλινών αρμάτων γύρω αλλά και μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η ένταση και στη Δυτική Όχθη με επιδρομές των Ισραηλινών δυνάμεων και κατεδαφίσεις προσφυγικών καταβλισμών. Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε Συρία και Λίβανο τα ξημερώματα εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Νέα στοιχεία για τον αριθμό των ομήρων έδωσαν σήμερα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι εχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς στην επίθεση στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραηλινό έδαφος ανήλθε στους 239. Παράλληλα, νεκρή εντοπίστηκε η Γερμανίδα όμηρος Σάνι Λουκ, που απήγαγε η Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ. Νέο βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ένας πατέρας προσπαθεί να φτάσει στην κόρη του, η οποία βρίσκεται στο κιμπούτς, έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον Ισραηλινό στρατό. Η Τουρκία και η επιθετική ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης προκαλεί εντάσεις και εντός των κόλπων του ΝΑΤΟ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν να παίξουν ρόλο πυροσβέστη και τον Άντονι Μπλίνκεν να εγκαλεί τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν, από τον οποίο ζήτησε να σταματήσει η Τουρκία να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Το πρωί της Τετάρτης στις 10 στο γραφείο του στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη. Το ραντεβού των δύο ανδρών ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν αναμονή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα των διαγραφών, συνέρχεται εκ νέου αύριο υπό τον Στέφανο Κασελάκη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, προκειμένου να καθορίσει την αντιπολιτευτική τακτική για το αμέσως επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα η αναταραχή συνεχίζεται με σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Θοδωρής Δρίτσας εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, στον οποίο απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Κίνητρο για ηλεκτρονικές καταγγελίες κατά της φοροδιαφυγής δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, με μπόνους για όσους καταγγέλουν μαϊμού αποδείξεις. Τη νέα πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλουν ηλεκτρονικά περιπτώσεις φοροδιαφυγής παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης. Να δούμε ένα απόσπασμα όσων είπε. Έχουμε αύριο σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει μια σειρά από επιμέρους πρωτοβουλίες. Μία σχετίζεται με την ΑΔΕ και τις καταγγελίες που γίνονται από τους πολίτες και που είναι το λεγόμενο e-απόδειξη, δηλαδή η επιβράβευση του πολίτη ο οποίος κάνει καταγγελίες για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Έχουμε πει ότι δεν είναι νοητό σε καμιά περίπτωση ένας ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει φόρο που να είναι χαμηλότερος από τον υπάλληλό του. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.